δεν έχουμε βγάλει χρήματα στην Ελλάδα, δεν είμαστε Έλληνες. Έχουμε μεγαλώσει με έναν πολιτισμό. Έχουμε μεγαλώσει με ελληνικό DNA. Όπως και το κάνουμε. Ο πατέρας μου μπορεί να είναι η πρώτη γενιά που γεννήθηκε στην Ελλάδα. Ήταν από Μικρά Ασία, δεν πάμε Έλληνες. Το έχουμε μέσα μας γενικότερα. Θα δείτε ότι γίνει στο εξωτερικό πετυχαίνουμε. Δυστυχώς, στην Ελλάδα, μαλώνουμε μεταξύ μας. Δεν έχουμε μάθει. Δεν έχουμε μάθει τα μαθήματά μας. Είμαστε τόσο έξυπνοι που δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι κάποιος θα έχει το κάνω στο μας. Και μάλλον με τρόπο βάστα. Ενώ ίσως αν δεν είμαστε τόσο έξυπνοι, να μην είχαμε το θέμα αυτό. Και να δεν μπορούμε να πετύχω μόνο μου, αλλά θα πετύχω σε ομάδα. Είναι μια ψέψη τόσο που μόνο παιδιά μου. Υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες στο εξωτερικό που θέλουν να βοηθήσουν. Πραγματικά πάρα πολύ. Φοβούνται όμως. Φοβούνται θα του πάει το σύστημα. Έχουν προσπαθήσει άλλο να βοηθήσουν πίσω από πέντε χρήματα. Έχουν προσπαθήσει άλλοι να φέρουν τα χρήματα και το σύστημα του φτάσει να πίσω. Δεν συνέχεια, δεν θέλουν το ίδιο, σπάει τα κεφαλή. Ταυτόχρονα ξέρουμε όσο υπάρχουν και άτομα που για καθαρά επιχειρηματικό σκοπό πήραν ομάδε. Για να έχουν ένα όχρονο πίσω, να μπορέσουν να στηρίξουν κάποιε διεκδικήσει που είχαν αυτοί επαγγελματικέ ή οτιδήποτε άλλου λόγου. Θέλουμε να το πάμε αυτό στο επόμενο επίπεδο. Θέλουμε να φέρουμε τον πολιτισμό πίσω στη χώρα μα. Τον εξάγαμε τον πολιτισμό. Η ανθρωπότητα ουσιαστικά είναι δική. Και έχουμε καταδύσει τώρα να είμαστε σκλάβοι του. Αυτό που έχουμε εξάγει ουσιαστικά και το έχουν κάνει άλλοι δικό του, αυτή τη στιγμή το μα έχει συμπαθεί σε εμά. Ποιου σε εμά. Sorry. Δεν το δέχομαι. Πιστεύω ότι όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού θα πρέπει να βοηθήσουν την Ελλάδα. Και επειδή το πιστεύω αυτό και επειδή με φαίνει του. Υπάρχει και έκφραση που λέει Put your money where your mouth is. Πάντα χρήματά σου και ουσιαστικά να στηρίξει αυτά που λες. Τελείωσε μόνο λόγια. Και κάναμε αυτή την κίνηση. Αλλά σήμερα και πάλι δεν ήταν ότι ήταν προγραμματισμένοι. Σίγουρα θέλαμε να βοηθήσουμε. Και βοηθούσαμε ένα αφόρητο. Φοβόμαστε και εμείς να βοηθούμε πιο ενεργά με την Ελλάδα. Κυρίως γιατί θα ακούσουμε. Από άλλους, από πέστε τέτοιου σαπατών που έχουν ήδη κάποιες δυνάμεις στην χώρα, που δεν θέλουν να τους αντράζουν στα νερά, που δεν θέλουν να μπουν και ανταγωνιστές. Θέλουν να μοιράζουν και τα μόνοι τους. Δυστυχώς όμως η κατάσταση του Άρη, ή ευτυχώς αυτά, δεν το επέτρεψα. Διότι όσο και μπορεί να σκεφτόμασταν τι συνέπειε του να εμπλακούμε σε κάτι στην Ελλάδα, αν δεν το κάναμε, θα σήμαινε ότι ο Άρης στο μπάσκετ θα έπαιζε ερασιτεχνικά.